κύριε Καμπουράκη, αυτό ακριβώς. Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια εύκολη πρώτη βάση για διαφόρων ειδών περιθωριακές καταστάσεις, η λύση το να υπάρχει μεικτή σύσκεψη καταρχήν. Εγώ θα σας ξαναπώ ότι πάντως με ξενίζει μέχρι σημείου το ότι με εξοργίζει κιόλας αυτή η σκέψη, όχι δική σας, αυτό που πάει να γίνει, διότι με αυτή τη λογική στη Λίμνο ή στη Σάμο ή δεν ξέρω τι, θα πρέπει να έρθουν και Τούρκοι αστυνομικοί και να κάνουν περιπολή. Δεν έχει τελειωμό αυτό. Και στον Εύρο πρέπει να μπουν στο ελληνικό έδαφος Τούρκοι αστυνομικοί. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ας αναλάβει η αστυνομία να βάλει μια τάξη. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έχουμε κοινό νόμισμα. Ναι. Και έχουμε ορισμένες βασικές κοινές οδηγίες του πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία. Εντάξει, τότε ας έρθουν οι Γερμανοί αστυνομικοί αφού είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν κουμάντο εδώ. Όχι, δεν θα κάνουν κουμάντο. Εάν έχουμε κοινές συσκέψεις και κοινές περιπολίες σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, δεν λέμε να βγουν κανονική περιπολία στους δρόμους, αλλά όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, το να υπάρχουν κοινές συσκέψεις, εάν αποφασιστεί ότι η μεικτή περιπολία είναι μια λύση στο πρόβλημα, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να μην το κάνω. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω το θέμα καθόλου καλά, θα έλεγα. Απλώς με έπιασε λίγο το πατριωτικό μου. Καταλάβατε, αυτό είναι. Και συνεχίζει να με πιάνει. Δεν μου λέτε κάτι άλλο, Δήμαρχε. Γιατί? Κύριε Παδομέα, δεν είναι πατριωτικό αυτό. Αυτό είναι εθνικιστικό. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού. Θα το επεξεργαστώ και θα. Θα επανέλθω. Να σας πω, Δήμαρχε. Εσύ τώρα πας ώρες-ώρες φυρί-φυρί να τα βάλεις με όλο τον κόσμο εκεί πάνω. Γιατί τώρα είσαι εναντίον της... Ποιο με όλο τον κόσμο? Μα όχι, δεν λέω για αυτό το θέμα. Πάμε σε άλλο τώρα. Ποιο? Γιατί λες ότι είσαι εναντίον της ανασύστασης του Υπουργείου Μακεδονίας Στράκης? Διότι το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν κατηλαδάφτες. Το μόνο που κάνανε ήταν να μοιράζουν λεφτά σε μικροοργανώσεις για να κρατιέται η κομματική κατάσταση. Καλά, μπορεί να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, δεν αλλάζει. Πού είναι οι αρμοδιότητες? Εμείς κάναμε σαν πρωτοβουλία, ναι, κάναμε μια πρόταση το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, εάν μπορεί να λειτουργήσει σαν μια γραμματεία, η οποία, πώς λειτουργήσε η γραμματεία των Ολυμπιακών Αγώνων, ας πούμε, ναι, και έλυνε τα προβλήματα μπαμ μπαμ. Ευχαρίστως. Αλλά το να βάλουμε ένα ακόμα γραφειοκρατικό άνευ λόγου εμπόδιο στη διαδικασία, δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να υπάρχει. Πάντως, από ό,τι ξέρω εγώ, χωρίς να είμαι βόρειος, από ό,τι ξέρω, όλη η Βόρεια Ελλάδα και η κάθε Θεσσαλονίκη το θέλει το Υπουργείο. Το θέλει και καλλιεργείται, διότι λέμε ότι εμείς είμαστε ιδιαίτεροι. Τι ιδιαιτερότητα έχουμε? Ναι. Ρωτάω, τι ιδιαιτερότητα, έχετε, τι εξυπηρετεί το Μακεδονίας Στράκης? Εκτός από την συνεχή υποδάβληση εθνικιστικών συνθημάτων και κάτι, όπως είπαμε, να μοιράζει λεφτά για τις πελατειακές σχέσεις. Ναι. Ας πει κανένας ότι δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι μπορεί να ήταν έτσι, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά τώρα δεν θα είναι έτσι. Θα τα αλλάξω τα πράγματα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα τα αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Και ας μας αποδείξουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Με τον κατάλογο των αρμοδιοτήτων. Εντάξει. Με τον κατάλογο των αρμοδιοτήτων. Ναι. Να σας πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς. Έχουμε την εκλεγμένη περιφέρεια. Ναι. Η οποία δεν ξέρει κανένας ακόμα τι κάνει. Έχουμε την αποκεντρωμένη περιφέρεια, η οποία ελέγχει ουσιαστικά κάποιες αποφάσεις που πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία ελέγχου. Αυτά ήδη είναι δύο αρχές που είναι πάνω από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το πρώτο βαθμό ας πούμε, οι οποίες μόνο πρόβλημα δημιουργούν. Ξέρετε ότι για να πάρουμε άδεια να εγκριθεί μια πεζοδρόμηση περιμένουμε 3 μήνες απόφαση από την περιφέρεια? Η αλήθεια είναι ότι έχεις τον εκλεγμένο περιφερειάρχη, έχεις και το διορισμένο περιφερειάρχη. Οπότε σκέφτεσαι και εσύ ότι αν γίνει και το Υπουργείο βάζουμε καπάκι και τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης. Ναι. Τρελαινόμαστε στις συσκέψεις, επί συσκέψεων, με αποτέλεσμα τι? Η διαδικασία να μην αλλάζει. Μάλιστα.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς καθυστερήσαμε να αρχίσουμε τη συζήτησή μας και έτσι δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Επειδή έχω ένα άγχος, ας πούμε, από παλιά. Με τον Άνθιμο, τι έχετε κάνει, τα έχετε βρει, είσαστε εντάξει τώρα? Μια φορά. Κάνω και κοινά συζήτηση κλπ. Κοινά συζήτηση κλπ. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τον Άνθιμο και κοινά συζήτηση έχουμε. Και με το θέμα του Παπάφη ήταν, λύθηκε από πλευράς εκκλησίας. Άρα το λέγατε και δύο και το νοούσατε ότι θα υπάρξει συγκατοίκηση ωραία, ας πούμε, εκεί πέρα. Κοιτάξτε, γιατί είχαμε ξεκινήσει άσχημα, είχαμε ξεκινήσει με αφορισμούς. Ναι, αλλά ο Άνθιμος, ο Δεσπότης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες απόψεις για κάποια πράγματα, στις οποίες δεν συμπίπτουμε. Αλλά καταλαβαίνετε. Εκείνο το οποίο συμπέσαμε είναι ότι και οι δύο υπηρετούμε την πόλη και πρέπει να βρούμε τα κοινά μας σημεία. Λοιπόν. Τα πιο πολλά τα βρήκαμε. Να δούμε τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει. Θα τα βρούμε, Δήμαρχε. Έπρεπε να έρθει νωρίτερα να τα πούμε διεξοδικότερα. Την άλλη φορά. Έλα, καλό καλοκαίρι. Και να δούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Να είστε καλά.